υπήρχε μέλη εκεί και υπήρχαν αυτά τα κινητά και το λάπτοπ στο υπόγειο που τα βρήκαν οι εργάτες, οι αλλοδαποί της ανακαίνησης, δείχνει την προχειρότητα, τη βιασύνη, τη σπουδή και ενδεχομένως την παρέμβαση κάποιον ώστε να μην βγουν όλα στη φόρα. Αυτό είναι το χειρότερο και πιο ανησυχητικό. Αν ο βασικός κατηγορούμενος ανοίξει τα χαρτιά του και μιλείς, είναι δικό του ζήτημα. Συγκαλύπτουν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται, δημόσια πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Καλύπτουν, θα το πω για μία ακόμα φορά, συγκαλύπτουν κάποιοι τα διάσημα, τα γνωστά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πού είναι εδώ να παρέμβουνε? Ζητούμε παρέμβαση εδώ και τώρα. Μα κύριε Καμπούρη, μόνο 40-50 πήγανε στον ανακριτή και στη δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα τι έγινε? Τι έγινε η λίστα? Πού είναι αυτοί οι πελάτες με το χοντρό πορτοφόλι? Αυτό ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Δεν θέλω να αμφισβητήσω ούτε το έργο των αστυνομικών αρχών, ούτε τη διαδικασία της ανακρίσεως, ούτε πολύ περισσότερο τη δικαιοσύνη, γιατί είμαι συλλειτουργός. Αλλά αυτό όμως δίνει τροφή για σχόλια και για υπόνοιες υποψίες συγκάλυψης ή πλημελούς διενέργειας της ανακρίσεως. Μάλιστα. Ο Θεός μαζί μας. Ελπίζουμε η δικαιοσύνη να λάμψει και να βρεθούν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί και στη φυλακή. Και δεν μας φτάνουν οι ποινές αυτές. Αυτές οι ποινές, χάνται για τέτοια εγκλήματα. Θα έπρεπε ο νόμος, οι ποινές, να ήταν πολύ πιο δυνατές, να ήταν πιο εξοντωτικές για όλους αυτούς. Μια προσθήκη μόνο, κύριε Καμπούρη. Πείτε μου για να κληρώσουμε, κύριε Μιλέζα. Αυτό που πρέπει να απασχολεί όλους, ότι μιλάμε για παιδί. Μπορεί να είμαστε συνήγοροι υπεράσπιση, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Και ρωτώ την πολιτεία, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που αποκάλυψε στοιχεία προσωπικά τότε και τώρα είναι υπουργός Εργασίας, τον κύριο υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Παιδείας, Υγείας και ούτω καθεξής, πώς θα αποκατασταθεί η ψυχική βλάβη αυτού του παιδιού που θα κουβαλάει ισόβια εις το διηνεκές ένα τραύμα ανεπούλωτο. Ναι, Βασίλου Λέζα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλή δύναμη. Να καλησπέρισουμε και τον Αδία τον Καραγιάννη, ο οποίος τώρα μόλις συνδέθηκε μαζί μας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο δικαστήριο, το οποίο εν τέλει πήρε αναβολή μέχρι και την Πέμπτη και αναφερόμαστε στη δίκη του πατέρα Αντωνίου. Για πες μας, Ανδρέα Καραγιάννη, τι εξελίξεις έχουμε και σε αυτή την υπόθεση? Πολύ σωστά. Διεκόπη πριν λίγο η δίκη του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας και άλλων 7 ατόμων κατηγορουμένων για σωρία αδικημάτων που τους προσάπτουν, άδικα όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, αναφορικά με κακοποιήσεις παιδιών, με κακές συνθήκες σε δομές εισκυβωτού, με απειλές, με παραμέληση παιδιών και όλα αυτά στο πλαίσιο της ειδικής αυτουργίας. Να πούμε ότι ξεκινάει σήμερα, εγώ ήμουνα μαζί του όλο αυτό το χρονικό διάστημα σήμερα από το πρωί. Μιλήσαμε, μου αποκάλυψε κάτι που θα το πούμε σε λιγάκι, που είναι για πρώτη φορά που το λέει, που καταδεικνύει τη σχέση του με την Εκκλησία της Ελλάδος και τον Αρχιεπίσκοπο. Να πούμε ότι οι μάρτυρες υπερασπίσεως του πατρός Αντωνίου είναι 125, όταν οι μάρτυρες κατηγορίες είναι 19-20 και αυτό με ερωτηματικό. Το δικαστήριο λοιπόν σήμερα, στο κτίριο 12 της Ευελπίδων, βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αντίπαλη πλευρά, είναι οι αντίδικοι, που κατά τον πατέρα Αντώνιο είναι εκείνοι οι οποίοι έστησαν τη σκευωρία εναντίον του, τα οποία όπως ο ίδιος λένε τα ίδια πρόσωπα τα οποία εξήφαιναν τόσο καιρό και τη μία και την άλλη υπόθεση. Δηλαδή την υπόθεση της ασέλγειας και την υπόθεση με δίθεν τις κακοποιήσεις, τα κλουβιά και όλα αυτά που τόσο καιρό τα κανάλια έπαιζαν εις βάρος του πατρός Αντωνίου, τα οποία θα αποδείξουμε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Οι συνθήκες ήταν άψογες, ήταν συνθήκες που ζήλευαν σαν πεντάστερο ξενοδοχείο. Κανείς δεν παρενέβαινε στα παιδιά, κανείς δεν τρομοκρατούσε τα παιδιά. Μα οι καταγγελίες που υπάρχουν, Ανδρέα μου, όμως είναι συγκεκριμένες. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, βεβαίως, οι οποίες όμως ανατρέπονται και θα ανατραπούν μία προς μία. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει αυτό, για το ότι αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι με βάση την δίκη που ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μήνες, είχε στηθεί όλο το αφήγημα περί μη εύρυθμης λειτουργίας της δομής. Άρα, πάνω σε αυτό που εκδικάζεται από σήμερα, είχε στηθεί η υπόθεση του να πάρουν
τον έλεγχο της Κιβωτού από το περιβάλλον του πατρός Αντωνίου και της Πρεσβυτέρας. Εάν δεν είχαν γίνει αυτές τις καταγγελίες, δηλαδή για τις κακοποιητικές συμπεριφορές, για την απομόνωση παιδιών, για την απομάκρυνσή του από το σχολικό περιβάλλον κτλ., δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο να μην έχει τον έλεγχο της Κιβωτού ο πατήρ Αντώνιος. Τώρα όμως, αυτό το οποίο θα προσανατολιστούν οι νομικοί σύμβουλοι του πατρός Αντωνίου είναι τα άτομα τα οποία κάνουν τις καταγγελίες. Πρόκειται λοιπόν για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν ποινικό παρελθόν, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές με, με ενδεχόμενη εμπλοκή σε κλοπή χρηματοκιβωτίου στο Βόλο. Ενδεχομένως ο ένας εξ αυτών τώρα μέσα στο 24 να έχει δικαστήριο το οποίο μπορεί να αποφασίσει έως και την φυλάκιση του. Άρα να δούμε εκεί η κατηγορία. Με ενημερώνω, Ανδρέα Καραγιάννη, ότι θέλει να παρέμβει κάποιο από τους καταγγέλλοντες στην υπόθεση συγκεκριμένη. Προσπαθούμε λίγο να διασταυρώσουμε λίγο κάποια πράγματα για να ακουστεί και άλλη φωνή, γιατί λέει αυτά τα οποία λέμε δεν ισχύουν. Ναι. Αυτά λοιπόν εσύ που λες από το ρεπορτάζ το οποίο έχεις και διαβάζοντας τη δικογραφία είναι ότι και αυτό το οποίο λέει ο πατέρας Αντώνης είναι ότι όλο αυτό είναι στημένο. Ναι, η δικιά του ο ισχυρισμός είναι ότι όλο αυτό είναι μια υπόθεση στημένη με σκοπό να του αφαιρεθεί ουσιαστικά ο έλεγχος Κιβωτού του κόσμου. Ο δικός ισχυρισμός είναι ότι τα ταμεία ενώ παρέδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα πλέον όπως ο ίδιος ξαναλέει. Αυτό είναι για το οικονομικό. Το δικαστήριο που είχε σήμερα, εάν συνθήκον, δεν κάνω λάθος, είχε να κάνει για την κακοποίηση παιδιών. Ποινικό. Σωστά. Έχει να κάνει με το πώς τα παιδιά διαβιούσαν μέσα στην Κιβωτού του κόσμου. Ότι μένανε σε κλουβί, ότι υπήρχε τιμωρία του σε κλουβί. Το κλουβί είναι ένα απλό παράδειγμα το οποίο το πήραν πίσω τα ίδια κανάλια τα οποία το είχαν αναφέρει. Μιλάμε για άλλες συμπεριφορές, δηλαδή εδώ εξετάζουμε τώρα ισχυρισμούς ότι δήθεν το ένα παιδί είπε αυτός με χτύπησε ή ο άλλος με έβρισε κτλ. Αυτός ο οποίος συνέλεξε τις κατηγορίες αυτές είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι πρόσωπο το οποίο τον είχε εγκαλέσει και τον είχε βάλει στη θέση του ο πατήρ Αντώνιος γιατί είχε εμπλοκή σε κλοπές και σε ναρκωτικά και εξ αυτού εκδικητικά μηχανεύτηκε όλο αυτό το μηχανισμό αντεκδίκησης τον οποίο όμως κάποια κέντρα το χρησιμοποίησαν και τον εκμεταλλεύτηκαν για να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση του κόσμου και να ρίξουν στο καταβάσιο τον πατήρ Αντώνιο. Αλλά περιμένω μεγάλη χαρά και αγωνία ποιος θα είναι απέναντι να μιλήσει αυτή τη στιγμή απέναντί μου. Και επειδή ξέρω ποια είναι τα δύο πρόσωπα που τον έχουν καταγγείλει, ξέρω και τα ονόματά τους, αν είναι ένα από τα δύο πρόσωπα, με μεγάλη χαρά. Να πούμε το εξής. Ρωτάνε οι τηλεθεατές και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο κομμάτι των καταγγελιών. Ρωτάνε οι τηλεθεατές, που έχει να κάνει σχέση με το πώς ζούσαν τα μικρά παιδιά εκεί. Μήπως υπήρχαν κάποιοι μέσα στις δομές συγκεκριμένες και συμπεριφερόντουσαν με άσχημο τρόπο στα παιδιά που να μην το ήξερε καν ούτε ο πατέρας Αντώνιος. Καταρχήν να πούμε ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν μη εκτελεστή, ήταν επίτιμος στο ΔΣ. Η Πρεσβυτέρα ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος και υπεύθυνη της ΑΜΚΕ μαζί με τη μητέρα του πατρός Αντωνίου. Τα άτομα τα οποία είχε βάλει ο πατήρ Αντώνιος στο διοικητικό συμβούλιο ήταν απλά παιδιά, απλοί άνθρωποι που τους ξέρω προσωπικά. Δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν θα πω τα ονόματά τους, ήμουν πριν από 10 λεπτά μαζί. Yeah. Λοιπόν, οι οποίοι ήταν οι γενικοί διευθυντές. Τα παιδιά αυτά ήταν οι ίδιοι τρόφιμοι της Κιβωτού. Ξέρουν από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι το να είσαι εκεί πέρα μέσα και επειδή έχουν ίδια πείρα, ποτέ δεν θα πείραζαν και δεν θα έβλεπαν παιδάκι. Ποτέ έχοντας τα ίδια τα παιδιά αυτά ζήσει την ορφάνια, τη μοναξιά, δεν θα πείραζαν και δεν θα ενοχλούσαν παιδάκι. Για παράδειγμα, υπάρχει καταγγελία που λένε ότι πήγε ένα παιδάκι το οποίο μπήκε μέσα και έχασε πάρα πολλά κιλά. Υπήρχε καταγγελία που λέγανε ότι χώρισαν τα βερφάκια. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά εξετάζονται από τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα κάνω τηλεδικαστήριο για κανέναν. Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος. Ωραία, έχουμε στη γραμμή, Ανδρέα Καραγιάννη. Έχουμε στη γραμμή. Τη γυναίκα η οποία έκανε τις καταγγελίες και θα μας πει τι ακριβώς καταγγελίες έχει κάνει, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Δεν θέλει να βγει το όνομά της τώρα στον αέρα. Εμείς έχουμε τα πλήρη στοιχεία της κυρίας. Δεν θέλω βεβαίως να μιλήσω με τον κύριο Καραγιάννη, τον Ανδρέα. Κάνουμε ένα διάλογο. Πείτε μας τη δική σας εκδοχή. Γιατί, κυρία μου, έχουμε προηγούμενα. Σας χρωστάω λεφτά, μήπως. Γιατί να μην μιλήσουμε. Να την ακούσουμε. Να σημειώσουμε και στον τίτλο μας. Έχουμε καταγγέλους σας. Σας ακούμε. Για πείτε μας.
Για τα παιδάκια. Ακριβώς. Τι καταγγελία κάνατε εσείς και τι έχετε να πείτε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τα παιδάκια. Το μικρό αφήσανε ίωση και εξελίχθηκε σε πνευμονία. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς ναι. Είχατε κάποια δικά σας παιδάκια τα οποία φιλοξενούνταν μέσα στη συγκεκριμένη δομή. Ναι. Μάλιστα. Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνταν. Τρία. Είχατε τρία παιδάκια. Είναι δικά σας τα παιδιά. Γνωστά. Έχετε κάποια συγγένεια. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα τρία παιδάκια μέσα και έχουν πάει στο γκυβετό του κόσμου. Πήγανε για ποιο λόγο τα παιδάκια στο γκυβετό του κόσμου. Ήτανε στην άνοιξη και πήγανε τα δύο και το άλλο έμεινε στον Κολονό. Μάλιστα. Άρα με κάποια εισαγγελική παραγγελία πήγαν τα παιδάκια μέσα στην Κιβωτό. Τα παιδιά πήγανε για καλύτερες συνθήκες, γιατί δεν ήταν κινδύνευε η σωματική τους αγκαιρεότητα και η ψυχική τους υγεία στο σπίτι και εκεί γίνανε χειρότερα. Μάλιστα. Άρα πάνε τα παιδάκια μετά από την εισαγγελική παραγγελία στην Κιβωτό να φιλοξενηθούν. Εσείς λοιπόν τι διαπιστώσατε και τι καταγγείλατε και σήμερα έχουμε τον πατέρα Αντώνιο κατηγορούμενο. Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας τους, σας είπαμε, κρίσης πανικού και έχει φτάσει το παιδί, θα το έχει όλη του τη ζωή το πρόβλημα που άφησαν την ίωση και εξελίχθηκε σε πνευμονία. Άρα λέτε ότι το παιδάκι το ένα είχε ίωση, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος και έγινε πνευμονία. Ναι. Εάν αργούσε η εισαγγελέας 30 ώρες, θα πέθαινε όπως τον Άγιο Στυλιανό το κοριτσάκι, θα το βρίσκαν το πρωί μαύρο. Μάλιστα. Αυτό έχει εξαντληθεί, έχετε κάνει κάποιο είδου νομική δεν ενέργεια. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο, σας παρακαλώ με τον κύριο, δεν θέλω. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Αυτό προκύπτει από κάποιο, υπάρχουν κάποια έγγραφα στο οποίο προκύπτει αυτά τα οποία λέτε. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Μάλιστα, λοιπόν, γιατί είναι το δικαστήριο για αυτόν τον λόγο. Να σας πω πώς είναι η υπόθεση. Πείτε που μας. Ήταν τα παιδιά στον Πέδων, ήρθε ο παιδοψυχίατρος της Κιβωτού και ήμουν εγώ και του λέω, α, ωραία, θα συνεργαστείτε με τη μάνα. Να της πείτε τα παιδιά τι πρόβλημα έχουν, να συνεργαστείτε, να της δώσετε οδηγίες, συμβουλές και, γιατί τα παιδιά για να τα πηγαίνει ο εισαγγελέας στο ίδρυμα κάτι θα είχε δει, έτσι. Να. Ναι, και μου το απέκλεισε. Μου λέει, εγώ έχω πολλή δουλειά αυτό. Λέω, μα πώς θα συνεργαστείτε με τη μάνα να της δώσετε συμβουλές και αυτά, μου το απέκλεισε. Πάμε λοιπόν στις καταγγελίες. Ήταν το πρώτο, λοιπόν. Μετά η δεύτερα άλλα, εγώ προσπάθησα για να δω τα παιδιά να περάσουν συνέντευξη. Τα είδα μετά από 7 μήνες, αφού είχε γίνει η καταγγελία στο συνήγορο του παιδιού. Δεν θέλω να πω άλλα. Τι καταγγελία κάνατε, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Όχι, ποια... δεν λέω λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες. Για να κινηθούν εναντίον. Όχι, να καταλάβουμε, συγγνώμη κυρία μου, πρέπει δεν να καταλάβουμε. Δεν λεπτομέρειες, τι κάνουμε και αυτά. Είπα αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, όχι, τελείωσε. Θέλω να μας πείτε το εξής. Ποια είναι η καταγγελία η οποία κάνατε, χωρίς λεπτομέρειες. Δεν λέω τίποτα. Χτυπούσαν τα παιδιά. Δεν λέω τίποτα. Ζούσαν τα παιδιά σε κλουβί. Όχι, ούτε για το κλουβί λέω. Θα τα πω στο δικαστήριο. Δεν θα ετοιμάσουν αυτή η υπεράσπιση. Όχι. Τέτοιες πονηρίες, όχι. Αυτά θα ακουστούν μόνο στο δικαστήριο. Θέλουν να προετοιμαστούν. Άρα δηλαδή έχετε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία αποδεικνύουν τις καταγγελίες σας στο δικαστήριο. Αυτό θα θέλετε να μας πείτε. Αυτά θα ακουστούν μόνο στο δικαστήριο. Κουτοπονηρίες, να κάνω μια ερώτηση. Η μητέρα των παιδιών, τι αντίδραση, τι έλεγε για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μέσα στη δομή. Ορίστε. Η μητέρα των παιδιών, τι αντίδραση είχε και τι έλεγε σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αυτά παιδιών. Αυτά υπάρχουν γραμμένα στις καταγγελίες. Υπάρχουν. Εγώ ξέρω μόνο ότι τα παιδάκια, τα δύο τα μικρά, δεν τους είπαν όταν φύγανε ούτε στο καλό, γιατί από το Βόλο να έρθουν Αθήνα. Του λέω, αγοράκι μου, σας είπαν καλό ταξίδι, να είστε καλά παιδιά, να πηγαίνετε στο σχολείο, αυτά. Δεν ακούσαμε, λέω, ούτε καλό ταξίδι, δεν σας είπαν. Και φεύγανε βράδυ από το Βόλο, μου λέει, όχι. Το δε μικρό. Αυτό δεν συνιστά κατηγορία. Μην πετάμε λάσπη έτσι. Πάντως, αν έχετε κάνει την καταγγελία, θα υπάρχει με στη δικογραφία. Οπότε σημαίνει ότι την έχει και η πλευρά του πατέρα Αντωνίου. Οπότε. Το πείτε, δεν το πείτε.
Στην ουσία η άλλη πλευρά γνωρίζει ποια είναι η καταγγελία. Όχι, δεν λέω, θα πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, μα την καταγγελία την έχετε κάνει. Υπάρχει. Είπανε μπροστά ότι σε ένα μήνα θα είσαι εδώ και στη μητέρα και θα το ξαναδεί 18 χρονών. Το άκουσε το μικρό και όταν ήρθε εδώ το τετράχρονο μου λέει να με κρύψεις, μη με ξαναπάρει και με πάνε στην Κιβωτό. Τα ακούει και ο μεγαλύτερος και είπε αυτό. Και αυτός και εμένα λέει να με σώσεις. Εγώ θα πω αυτά που θέλω. Πονηρίες δεν λέω από τη δικογραφία για να ετοιμάσουνε αντεπίθεση. Εντάξει. Τα παιδιά πειράχτηκαν, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, εσείς λέτε ό,τι θέλετε, αλλά είναι σαν να πετάτε λάσπη στον ανεμιστήρα. Από τη δικογραφία δεν μαρτυράω τίποτα. Ποια δικογραφία, μια γενική ερώτηση σας κάνω όπως γενικά μας απαντάτε. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά τα οποία κατά τον οποιονδήποτε τρόπο πειράχτηκαν από τον πατέρα Αντώνιο, χτυπήθηκαν, από τον οποιονδήποτε, χτυπήθηκαν όπως λέει αυτά ο Φίλιππος. Αυτά υπάρχουν μέσα και του έχουν πει οι δικηγόροι γιατί κατηγορείται. Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Τότε τι πήρατε να μας πείτε, λεπτό, για να καταλάβουμε. Συγγνώμη, χαρά. Παρακαλώ, ήρθε η κυρία να μιλήσει και έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Ναι, παρακαλώ, σεβόμαστε όποιον έχει θέλει και έχει αντίθετη άποψη, δίνουμε βήμα εκπομπή. Έτσι είναι η δημοκρατία. Βεβαίως. Και έτσι είναι ο κώδικας διεντολογίας. Παρακαλώ. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Είναι η κυρία η οποία υπάρχει μέσα στη δικογραφία και είναι μάρτυρας κατηγορίας του πατέρα Αντωνίου. Έτσι διατείνεται. Έτσι είναι. Πάμε λοιπόν. Μάρτυρας κατηγορίας είναι. Τα έχει καταγγείλει στις αρχές. Σας έχουν πάρει κατάθεση, έτσι δεν είναι. Αυτά ναι, είναι. Ωραία, αφού τα έχετε καταγγείλει και σας έχουν πάρει κατάθεση, η αντίθετη πλευρά δηλαδή του πατέρα Αντωνίου τα έχει. Οπότε γι' αυτό σας λέω, τα πείτε, δεν τα πείτε αυτή τη στιγμή. Όχι, τα έχουν. Όχι, δεν τα λέω εγώ, αφού τα ξέρει. Δεν χρειάζεται. Μα δεν γίνεται. Φοβάται, λέει, φοβάται η καταγγέλουσα, λέει, να τα πει ναι, για να μην προετοιμαστεί η πλευρά του πατέρα Αντωνίου. Μα έχει προετοιμαστεί, γιατί την έχουν την κατάθεση. Όχι, αυτό σας λέω. Δεν τα λέω. Όχι, όχι. Είναι δικαίωμά μου. Μα την κατάθεση την έχουν, έτσι είναι ο νόμος. Την έχει και η αντίθετη πλευρά. Καλά, άλλο δεν θέλετε να τα πείτε. Πάντως η πλευρά του πατέρα Αντωνίου έχει ακριβώς τι έχετε καταθέσει. Έτσι είναι ο νόμος. Θεωρείτε. Δεν την είπα εγώ ότι είμαι αντίθετη στον νόμο. Όχι, δεν λέω. Αν με επιτρέπετε, εγώ θέλω προσωπικό. Συγγνώμη, Ανδρέα. Θεωρείτε ότι ο πατέρας Αντώνιος πρέπει να καταδικαστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη? Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη, δεν ξέρω νομικά. Όχι, λέω άλλο. Αν επιθυμείτε να καταδικαστεί ο πατέρας Αντώνιος. Εγώ δεν λέω τίποτα. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Η επιθυμία σας ποια είναι? Για τα παιδιά. Ό,τι γίνει θα το κάνουμε για τα παιδιά. Τα παιδιά να δικαιωθούν. Όχι εγώ, ούτε η μάνα. Εάν τα παιδιά έχουν υποφέρει, να δικαιωθούν τα παιδιά. Άρα, να πούμε και στον κόσμο να επισημάνουμε ότι είστε μάρτυρας κατηγορίας. Θα είσαστε και εσείς στο δικαστήριο, σωστά? Θα δούμε, ναι. Γιατί παίρνει αναβολές, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Γίνει την Πέμπτη το δικαστήριο. Δύο λεπτά. Πώς παίρνει αναβολές? Σήμερα πήγε διακοπή. Εγώ ήμουν εκεί, άρα είσαστε μαζί μου και εσείς σήμερα. Όχι, είμαστε άλλο δικαστήριο χωριστά, μου είπε ο δικηγόρος. Α, είστε και άλλο θέμα. Α, οκ, εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντως, δεν είναι του σημερινού που πήρε αναβολή και αυτά. Μας το ξεκαθάρισε, είναι άλλο. Δεν τα ξέρω τα νομικά, δεν είναι νομικό. Ας μείνουμε εδώ πέρα λοιπόν, ας μείνουμε εδώ, Ανδρέα. Εγώ θέλω τα παιδάκια, εάν αποδεικτεί ότι είναι κακοποιημένα, να δικαιωθούν τα παιδιά. Ούτε εγώ, ούτε η μάνα, ούτε ο Α, ούτε ο Β, ούτε κανένα. Αυτό είναι το μέλημα όλων μας. Πιστέψτε με, δεν θα είχα ταυτιστεί με αυτή την υπόθεση εάν δεν ήμουν αβέβαιος για κάποια πράγματα. Δεν πρόκειται να έβαζα κι εγώ επικοινωνιακά το κεφάλι μου στο τορβά εάν δεν ήμουν σίγουρος και πεπισμένος για αυτά που μου έχει πει ο πατήρ Αντώνιος και για την αθωότητά του. Δεν θα ταυτιζόμουν ποτέ με κάποιον δεν ο οποίος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Ότι υπάρχει η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Εσείς με τον πατέρα Αντώνιο είχατε έρθει σε επαφή ίδια? Όχι, δεν δεχότανε. Τι έλεγε δηλαδή? Κάνε την εξηγή, είπε όχι, γιατί εγώ ξέρω ότι τους δεχόταν όλους. Πώς εσείς δεν σας είδε ποτέ εγώ, δηλαδή?
Εγώ έκανα 6 μήνες από το πρωί από τις 10 μέχρι τις 5 παρά 10 τηλέφωνο για να κλείσω ραντεβού, να περάσω συνέντευξη, γιατί δεν μπορούσα να τα δω τα παιδιά χωρίς να μου δώσουν συνέντευξη. Όταν έγινε η καταγγελία στο συνήγορο του παιδιού, από εκεί και πέρα μου κλείσανε, με πέρασε συνέντευξη και τα είδα πολύ αργότερα, στους 10 μήνες τα είδα. Είναι λογικό, γιατί τα παιδιά αυτά είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, έρχονται από πολύ δύσκολα περιβάλλοντα και εκεί πάνε για ένα πάγιο, για μια όαση και δεν μπορεί ο καθένας, εάν δεν ελέγχεται εξονικιστικά, να τους χαλάει και να τους διαταράσει την ψυχική τους ηρεμία. Έχουν ευθύνη λοιπόν. Δεν ξέρω, κύριε, εγώ έπαιρνα κάθε μέρα συνέχεια μου, μ' αφήνανε στην αναμονή μου, το κλείνανε για να κλείσω ένα ραντεβού, να περάσω συνέντευξη. Είχα πει και στον παιδοψυχίατρο που είχε έρθει στον παιδόν, λέω να περάσω, να σας φέρω και ποινικό μητρό, ό,τι θέλετε να σας φέρω, να με εξετάσουν όσοι γιατροί θέλετε, για να βλέπω τα παιδιά. Δεν έχω καμία αντίρρηση, ούτε κανένα τσαμπουκά, ότι με το έτσι θέλω θα τα δω. Ό,τι λέει ο κανονισμός. Οι συνθήκες πάντως ήταν καλές. Οι συνθήκες και... διαβίωσης από εκεί που μένανε μέχρι να πάνε στην Κιβωτό. Παραδέχεστε ότι ήταν καλές ή έχετε παράπονα? Δηλαδή... άριστες. Τα παιδιά ήταν παχούλα. Ήταν πεντακάθαρα. Φορούσαν και καθαρά ρούχα. Και εκεί πήγανε και μείνανε τα μισά σε βάρος. Και με προβλήματα κρίσης πανικού και οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει. Μένουμε εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Και αν ύψωσα τη φωνή μου, ζητώ συγγνώμη και από εσάς και από τον κύριο, τον δικηγόρο, τι είναι ο κύριος αυτός, και από την άλλη κυρία σας ζητώ να είσαστε συγγνώμη, καλά. Να είσαστε εάν καλά. Μίλησα έντονα. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο να ενημερωθεί ο κόσμος για κάτι πάρα πολύ σημαντικό.